Ενεργειακά ιδιαίτερα ενθαρρυντικές μας είπαν ότι είναι οι ενδείξεις για τα αποτελέσματα της επιβιωτικής γεώτρησης στον Κρόνο από τη Σένικε Τσοντάλ. Η κοινοπραξία άναψε τη φλόγα, την είδαμε την περασμένη Παρασκευή, του φυσικού αερίου και μένει να δούμε την ακριβή ποσότητα. Την ίδια ώρα βεβαίως που εκκρεμεί το θέμα της έλευσης υγροποιημένου αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής. Είδαμε και την έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου. Κύριε Παπαναστασίου, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι, αγαπητοί μου Κάτια. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές του Αλφα. Βλέποντας αυτή τη φλόγα στο Κρόνος 2, θυμήθηκα την άλλη φλόγα της Αφροδίτης το 2013. Εμείναμε στη φλόγα βεβαίως και εκεί, άρα δεν σημαίνει αυτό από μόνο του κάτι, το ότι ανάβει μια φλόγα, που δείχνει ότι κάτι υπάρχει στον ταμιευτήρ. Παρακάτω είναι η ουσία. Κύριε Παπαναστασίου. Ναι, κρατάμε την φλόγα της ελπίδας αναμένη τουλάχιστον. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν σε μία γεώτρηση δούμε φλόγα να ανάβει από την πλατφόρμα, καταλαβαίνετε ότι το τι σημαίνει ουσιαστικά είναι ότι υπάρχει φυσικό αέριο πρώτα απ' όλα. Δεύτερον, ότι οι εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται στο συγκεκριμένο κοίτασμα φαίνεται ότι ελέγχουν την ποιότητα του φυσικού αερίου, το οποίο σημαίνει ότι ενδιαφέρονται να το αξιοποιήσουν. Mm-hmm. Οπότε, ξεκινώντας με τα θετικά αντί με τα αρνητικά του παρελθόντος, πιστεύω ότι είναι πολύ θετικά νέα που ουσιαστικά έχουμε ενώπιον μας και θα περιμένουμε την ανακοίνωση, την επίσημη πλέον της ENI, την επίσημη, διότι ανεπίσημα κάτι γνωρίζουμε όσον αφορά την γεωλογία του κοιτάσματος. Mm-hmm. Οπότε, αν καταλαβαίνετε, θα σας ενημερώσουμε μέσω ανακοίνωσης, η οποία θα είναι και επίσημη από την εταιρεία. Έτσι, η απορία, επειδή είπαμε ότι η Αφροδίτη ανάβει εδώ και 10 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Δεν φαντάζομαι αυτή η φλόγα να έλειψε και ότι έχει από κάτω σε φυσικό αέριο. Από το είναι το, από κάθε κοίτασμα, κάθε κοίτασμα είναι διαφορετικό και έχει και διαφορετικές προοπτικές. Και είναι και οι συμφωνίες που κάνουμε και με ποιους υπογράφουμε και πώς παρακολουθούμε τα έργα, τις συμφωνίες. Επειδή συζητήσαμε το τελευταίο διάστημα πολλές φορές και προχωράει αυτό πώς πάει, που ήταν να δούμε νέα χρονοδιαγράμματα σε σχέση με το Αφροδίτη. Επειδή αλλάζουμε θέμα και πάμε σε άλλο κοίτασμα τώρα, βασικά το τι έχουμε πει είναι ότι έχουμε δώσει μια ημερομηνία νέα για την κοινοπραξία. Διαχειρίστρια είναι η Chevron στο Αφροδίτη, η οποία θα μας φέρει ένα βελτιστοποιημένο σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής από εκείνο που είχαμε το 2019. Η πλωτή μένει όμως, έτσι, που είναι κόκκινη γραμμή. Είναι μέσα στο σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του 2019 και ουσιαστικά επιμένουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη υποδομή για τους λόγους που επανειλημμένα έχουμε εξηγήσει. Άρα έχει ακόμη δρόμο ενώ στη συζήτηση. Δεν τρέχει κάτι γιατί πρέπει να τρέξει και μια μελέτη και λοιπά να προχωρούν τα πράγματα σε σχέση με το Αφροδίτη. Άρα ακόμα περιμένουμε την απάντηση. Περιμένουμε μέχρι. Θα γίνονται άτυπες συναντήσεις με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι ένας διάλογος ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει και ουσιαστικά θα πάμε προς την κατεύθυνση που σας έχω εξηγήσει. Βελτιστοποίηση, επικαιροποίηση του σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής του 2019. Λοιπόν, και ελάτε να δούμε για το τερματικό, την έκθεση, κάνω αρχή από εκεί, της ηλεκτρικής υπηρεσίας, έλεγχος του έργου του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου, περιγράφει λεπτομερώς, με αποδείξεις και ονόματα, τι έγινε, τι δεν έγινε από το 2019. Και κεγόμασταν για ένα έργο, δεν μπορούσαμε ούτε να ακυρώσουμε διαγωνισμούς, πώς προκρίθηκε μία εκ των τριών στο τέλος κλπ. Η κοινοπραξία έτσι με διαχειρίστηκε την κινέζικη εταιρεία, χρονοδιαγράμματα που δεν προχωρούσαν, πότε θέλαμε το έργο. Τέλος πάντων, καταλήγουμε στο σήμερα και δεν έχουμε αυτό που βιαζόμασταν τότε και έγιναν όπως έγιναν τα πράγματα. Έχετε διαβάσει, κύριε Παπαναστασίου, την έρευνα της ηλεκτρικής? Ναι. Γιατί θα ενημερώσει και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, 500 εκατομμύρια είναι και ευρωπαϊκό το έργο και πρέπει να ενημερωθούν και αυτοί. Εσείς ποιες είναι οι ενέργειες σας μετά από αυτό? Ναι. Έχουμε λάβει την έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας, η οποία είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 130 σελίδες. Μπαίνει σε πάρα πολύ λεπτομέρεια όσον αφορά το συγκεκριμένο τερματικό από υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Να θυμίσουμε τους τηλεθεατές μας ότι αποτελείται από δύο μέρη, η πλωτή μονάδα και το χερσαίο τερματικό.
Η πλωτή μονάδα είναι κοντά στο να ολοκληρωθεί, περιμένει την πιστοποίηση για να αρχίσει η μεταφορά της προς την Κύπρο. Και το χερσαίο τερματικό, το οποίο το τελευταίο χρονοδιάγραμμα που μας έχει δοθεί από τη CPP του τον Κινέζο εργολάβο, ουσιαστικά είναι για καλοκαίρι του 2024 παράδοση. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο, ενώ το μελετούμε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και το παρελθόν είναι στο παρελθόν. Εμείς μπορούμε να κάνουμε πράγματα για το μέλλον. Το που συγκεντρωνόμαστε στο Υπουργείο είναι να ολοκληρώσουμε το χερσαίο και την πλωτή μονάδα, να τη βάλουμε να λειτουργούν, να τα βάλουμε τα δύο να λειτουργούν, να έχουμε τις πρώτες εισαγωγές φυσικού αερίου υγροποιημένου να αεριοποιηθεί για να μπορεί να γίνει χρήση στις μονάδες της ΑΕΚ πρώτα. Να. Και, πότε αυτό? Αυτό αναμένουμε ότι θα γίνει πριν το τέλος του 2024. Δηλαδή πρέπει να εισαχθεί το υγροποιημένο φυσικό αέριο, θα πρέπει να οι μονάδες παραγωγής της ΑΕΚ να ελεγχθούν κατά πόσον μπορούν να δουλέψουν με το φυσικό αέριο και μετά θα αρχίσει η παραγωγή με το νέο καύσιμο που λέγεται φυσικό αέριο. Αυτό σαν αποτέλεσμα θα μειώσει τους ρήπους και θα μειώσει και το κόστος της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής. Ναι, αλλά δεν είναι ότι έγινε κάτι και το αφήνουμε στο παρελθόν. Από ό,τι διάβασα κι εγώ, ενδεχομένως να προκύψουν πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα. Θα δώσετε οδηγίες, θα διορίσετε έρευνα λειτουργών να δούμε τι πήγε λάθος, ενώ ποιοι έχουν ευθύνη. Δεν είναι θέμα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Αυτό η ελεκτική υπηρεσία έχει παραδώσει την έκθεση σε αρμόδια υπουργεία. Εμείς σαν Υπουργείο Ενέργειας οφείλουμε να περάσουμε μέσα από το λεκτικό αλλά και το περιεχόμενο. Και ουσιαστικά δεν είναι αρμόδιο Υπουργείο ή μήπως είναι αρμόδιο? Ποιο είναι το αρμόδιο Υπουργείο, το οικονομικών? Κοιτάξτε, εδώ όταν μιλούμε για ποινικά αδικήματα κλπ. Εννοείται ότι δεν έχει σχέση το Υπουργείο Ενέργειας. Αυτά θα πρέπει να τα δει ο Γενικός Εισαγγελέας. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι θα πει. Τώρα, ερχόμαστε στο σήμερα, στο διατάφτα, με την υποπαράδοση πλωτή μονάδα που είδαμε. Να σας διαβάσω κιόλας, επειδή είχαμε και σήμερα στο Alpha News Live ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σχετικά με την εισήγηση της ομάδας έργου της θηγατρικής της ΔΕΦΑ, ΕΤΙΦΑ, η οποία εν ολίγες αναφέρει πως ξεπεράστηκαν όλες οι κόκκινες γραμμές με την ανάδοχη κοινοπραξία του έργου και ως εκ τούτου πλέον εισηγείται τη διακοπή των πληρωμών. Συμβαίνουν διάφορα. Είδαμε και τι έγινε στην Κίνα, τροποντινά και εγκαίνια, αν θέλετε, χωρίς την παρουσία της ΕΤΙΦΑ. Συζητάμε για την ΕΤΙΦΑ. Είχαμε διορισμούς της ΔΕΦΑ προχθές, που είχαμε μέλη που ενδεχομένως να έχουν να κάνουν με αυτή την κινέζικη εταιρεία, θα εξαιρούνταν από την ΕΤΙΦΑ. Είναι όλα ένα μπέρδεμα. Η ουσία είναι τι γίνεται, θα καταγγείλετε κάτι, θα σταματήσετε τις πληρωμές σε σχέση με το έργο αυτό που είναι σε εξέλιξη? Αυτό που μας περιγράψατε τις δύο του πτυχές πριν. Ναι, κοιτάξτε, δεν γνωρίζω αν έχει πάρθει κάποια απόφαση από το ΔΣ για διακοπή των πληρωμών. Πιστεύω ότι θα είναι έκπληξη για μένα αν γίνουν αυτές να μην συνεχίσουμε με τις πληρωμές. Το γεγονός ότι υπήρχε μια παράδοση στην Κίνα μεταξύ του ναυπηγείου και της εταιρείας της Κινέζικης που είναι ο εργολάβος, είναι γεγονός ότι είχε παραδοθεί το πλοίο. Όσον αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως σας είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να περιμένουμε την πιστοποίηση της πλωτής μονάδας, διότι μπορεί να έχει ολοκληρωθεί η μονάδα από τεχνικής πλευράς, αλλά χωρίς να είναι πιστοποιημένη, δεν μπορεί να παραλυφθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. Να. Γνωρίζαμε ότι όταν είχαν γίνει η θαλάσσια ελέγχη και η ελέγχη από υγροποίησης, αεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου, βρέθηκαν κάποια μικροπροβλήματα τα οποία θα έπρεπε να διορθωθούν και μετά να πάει σε πιστοποίηση. Ναι. Οπότε αναμένουμε από τον Κινέζο. Ήταν να παραλυφθεί, αρνηθήκαμε εμείς, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, διότι προέκυψαν κάποια τεχνικά ζητήματα στις δοκιμές, θα πρέπει να επιδιορθωθούν. Και πάει λέγοντας, κύριε Υπουργέ, στο μεταξύ εμείς, όσο περνάει το διάστημα, αυξάνουν και οι πληρωμές. Άρα το ερώτημα είναι, επειδή αυτή η ομάδα του έργου κάνει λόγο για συμβιβασμούς που γίνονται επί καθημερινής βάσης και θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα των εργασιών, την ασφάλεια του προσωπικού και την αξιοπιστία του συνόλου του έργου. Άρα θα δούμε αυτές τις δοκιμές, θα το παραλάβουμε. Άρα παραλαμβάνοντας το έργο, το ένα σκέλος, εν αναμονή και του δεύτερου, αντιλαμβάνομαι. Είναι σαν να αφήνουμε πίσω το ότι συνέβη. Έτσι.
Δεν είναι σκοπός μας να παραλάβουμε την πλωτή μονάδα χωρίς να υπάρχει η ανεξάρτητη πιστοποίηση ότι η πλωτή μονάδα μπορεί να δουλέψει για το σκοπό που έχει κατασκευαστεί. Οπότε να μην υπάρχουν τέτοιες ανησυχίες. Δηλαδή παρακολουθούμε πάρα πολύ προσεκτικά το έργο. Δεν είναι, έχουμε μπει σε βάθος στην παρακολούθηση του έργου και υπάρχουν άτομα ακόμα και στην Κίνα που ουσιαστικά παρακολουθούν την όλη εξέλιξη. Με το να παραδοθεί από το ναυπηγείο στον Κινέζο εργολάβο, αυτό για μας σαν Κυπριακή Δημοκρατία δεν σημαίνει κάτι. Να. Θα πρέπει ο Κινέζος εργολάβος να μας το παραδώσει πιστοποιημένο. Να. Όσον αφορά το χερσαίο τερματικό, το χερσαίο τερματικό πάλι έχουμε τους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι είναι μηχανικοί. Υπάρχει ο μηχανικός μα έργου. Εκεί ήδη υπάρχει φθορά, διαβάζω, πληροφθορούμε, στο φλοιό, εκεί στις εγκαταστάσεις κλπ. Τι φθορά, δεν αντιλαμβάνομαι. Από την έκθεση μιλάτε τώρα του είσαι. Όχι, γενικά. Από τα όσα διαβάζω στις εξελίξεις τώρα, το τι συμβαίνει. Το ότι παραλαμβάνουμε, τι είναι έτοιμο, τι δεν είναι, τι παρουσιάζει πρόβλημα. Αυτά λέω. Όχι, κοιτάξτε, μπορούμε να πούμε με διαφάνεια ότι το έργο θα έπρεπε να είχε παραδοθεί το Σεπτέμβριο του 2022. Είχε πάρει μία παράταση μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Είχε πάρει μια τρίτη παράταση μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 και τώρα μας δίνεται μια νέα ημερομηνία τον Ιούλιο του 2024. Να. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά με βάση τη σύμβαση η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κάποια δικαιώματα και σας λέω εντύμως ότι θα τα εξασκήσει. Να. Δηλαδή να μην νομίζει ο κόσμος με τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά διαβάζει είτε την έκθεση της ηλεκτρικής υπηρεσίας ότι μένουμε αδρανείς σαν Υπουργείο Ενέργειας. Αντιθέτως. Η έκθεση αυτή μας δίνει στοιχεία για το πού πρέπει να συγκεντρωθούμε και τι θα πρέπει να εξασκήσουμε από πλευρά σύμβασης. Ναι. Μας ανησυχεί ότι μπορεί να έχουμε την απώλεια ή να μην πάρουμε, δεν ξέρω αν έχουν καταβληθεί τα 100 πόσα εκατομμύρια, διότι θα καταγγελθεί και εκεί σε ευρωπαϊκά όργανα από την ηλεκτρική υπηρεσία το τι συνέβαινε. Διότι αν θυμάστε, πηγόμασταν να πάρουμε αυτά τα χρήματα τότε, διαβάζοντας και την έκθεση επί προηγούμενης διακυβέρνησης, γι' αυτό έκαναν εκπτώσεις για να καταλήξουμε άρον-άρον να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Μιλάτε μας ανησυχεί ότι μπορεί να χάσουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή μιλάτε Ένωση. Μιλάτε ίσως για τα 101 εκατομμύρια τα οποία έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, όχι, ίσως για αυτά μιλάω. Για στήριξη του έργου. Ναι. Κοιτάξτε, δεν πιστεύω ότι αυτόν τον grant θα χαθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο. Ήδη είμαστε σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε υποδείξει το νέο χρονοδιάγραμμα, το οποίο αναμένει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οι δανειστές του έργου, ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στα νέα χρονοδιαγράμματα που μόλις σας έχω αναφέρει. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κύριε Παπαναστασίου, είχαμε και διορισμούς ημικρατικούς. Είδαμε αυτό της ΔΕΦΑ, τι έγινε, πώς έγινε ξανά. Και στην ΑΕΚ, σε αυτά που σας ενδιαφέρουν. Μάλιστα, λέγονται, γράφονται πολλά από ό,τι έχει να κάνει με το Δίκο, εξασφαλίζει και το ενέργειας και την ΑΕΚ κλπ. Και ενεργειακά είναι ένα πακέτο όλα. Και ότι εσείς τώρα θα μπορείτε να συζητάτε με την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει και το ΔΣ. Τι ισχύει, τι δεν ισχύει, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, με άλλη κατεύθυνση τώρα, όλοι μαζί η ομάδα, ενώ Υπουργείο, ΔΕΦΑ, ΑΕΚ, διότι όλοι έχουν να κάνουν και με αυτά που συζητούσαμε πριν. Ναι, κοιτάξτε, να σας πω καταρχήν, επειδή μου δίνετε η ευκαιρία να πω ότι υπάρχει αυτή η καινοτομία του γνωμοδοτικού σε αυτή την κυβέρνηση, η οποία καινοτομία πιστεύω ότι μπορεί να μην είναι η τέλεια, διότι θα την διορθώσουμε στην πορεία, αλλά τουλάχιστον είναι ένα καλό ξεκίνημα ώστε να μπορεί ο κόσμος, ο οποίος έχει τα προσόντα τα ακαδημαϊκά και τις εμπειρίες μέσα από γνώση του αντικειμένου, και μιλούμε για ΔΕΦΑ και ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορούν να προσφέρουν για το έργο στους συγκεκριμένους ημικρατικούς. Οπότε δεν πρέπει με εφευρετικό τρόπο να ξεκινούμε να δημιουργούμε θέματα ότι τα χάτες υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος κλπ. Διότι η σύγκρουση συμφέροντος υπάρχουν νομοθεσίες και θα πρέπει να αποδεικνύεται. Να. Δηλαδή με το να γνωρίζει κάποιος το αντικείμενο στην ΑΕΚ δεν σημαίνει ή έχει κάποιες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με κοντά στο αντικείμενο δεν σημαίνει αυτόματα ότι υπάρχει και σύγκρουση συμφέροντος. Ναι, αλλά για να ήταν σωστή όλη αυτή η καινοτομία που μας έλεγε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μαζί με το γνωμοδοτικό
και να εξετάζεται πριν από, αν θέλετε, το διορισμό και από την Επιτροπή Ασυμβίβαστου Ειρήσεων. Παρόδο, να ενημερώσω κιόλας ότι επικοινώνησα με την Πρόεδρο της Επιτροπής του Ασυμβίβαστου και έχει τελειώσει η θητεία. Άρα θα πρέπει ο Πρόεδρος να διορίσει και τέτοια επιτροπή. Άρα δεν έχουμε επιτροπή που να εξετάζει τώρα το ασυμβίβαστο. Αυτό όμως είναι μια άλλη συζήτηση. Έχει διοριστεί ναι, νέα. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Ναι. Για να ερευνήσει η επιτροπή ασυμβιβάστου πρέπει να υπάρξει κάποια καταγγελία. Δηλαδή, δεν όχι, μπορεί... θα πρέπει όλοι όσοι έχουν διοριστεί τώρα να προσκομίσουν στοιχεία και λοιπά, να εξεταστούν όλοι. Όπως και οι υπουργοί προχθεσινοί, όπως και εσείς όταν είχατε διοριστεί. Πρέπει να ενημερώσετε την επιτροπή του ασυμβίβαστου. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Δηλώνει ο ενδιαφερόμενος ότι δεν έχει ασυμβίβαστο. Ναι. Και μετά, αν υπάρξει οτιδήποτε το οποίο να φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει ασυμβίβαστο, τότε διερευνάται. Ναι. Σας λέω ότι στις δύο περιπτώσεις τις οποίες άκουσα ότι υπάρχει ασυμβίβαστο στη ΔΕΦΑ, παραδείγματος χάρη, ναι, ή στην ΑΕΚ, τουλάχιστον η δεύτερη δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Στην ΑΕΚ, ο κύριος Γεωργίος Πέτρου, τον οποίο φιλοξενούμε πολύ συχνά σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων κλπ. Είχε υποβάλει δηλαδή αίτηση στο γνωμοδοτικό, ήταν δική σας εισήγηση? Όχι, είχε υποβληθεί κανονικά από το γνωμοδοτικό. Επιδείξει ενδιαφέρον. Είχε ερευνηθεί με αξιοκρατικό τρόπο το τι μπορεί να προσφέρει το συγκεκριμένο άτομο και έχει επιλεγεί από το γνωμοδοτικό. Μάλιστα. Και μας είχε εισηγηθεί. Με άλλους δύο, αντιλαμβάνομαι. Με άλλους δύο είχε εισήγηση σε εσάς. Ναι. Ναι, δεν θυμάμαι αν ήταν άλλοι δύο, αλλά σας λέω ότι ήταν μία από τις εισηγήσεις. Και η εισήγηση αυτή έφυγε από εμένα, από το Υπουργείο Ενέργειας, ουσιαστικά προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προς το Υπουργικό Συμβούλιο, και πάρθηκε η απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Όσον αφορά την άλλη της ΔΕΦΑ, επειδή υπάρχει μια βάση στην οποία είχε γίνει αναφορά για ασυμβίβαστο, διερευνάται, αλλά για τις συνεδριάσεις οι οποίες γίνονται αυτή τη στιγμή του ΔΣ της ΔΕΦΑ, δεν λαμβάνει μέρος το συγκεκριμένο άτομο. Και της εντιφάδας θα συμμετάσχει, ήταν η εισήγηση. Σε καμία, μάλιστα, ούτε στην ΔΕΦΑ, ούτε στην εντιφά. Δηλαδή έχουμε υποδείξει ότι το συγκεκριμένο άτομο της ΔΕΦΑ δεν θα πρέπει να λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση. Μάλιστα. Είπαμε, εμείς κρατάμε τη φλόγα, την αναμένη της ελπίδας, κύριε Παπαναστασίου, ότι όλα θα πάνε καλά και ότι όλα έγιναν καλά. Κλείνοντας, όμως, επειδή είναι και τηλεθεατές που ρωτάνε πράγματα και ζητάνε να μας παρακαλάνε να σας ρωτήσουμε για το σχέδιο, λέει, ανακαινίζω εξοικονομώ για οικίες. Κάναμε έτσι από το Μάιο. Καμία ενημέρωση. Ρωτήστε τον Υπουργό, παρακαλώ. Ναι. Μπορώ να σας πω ότι ο κόσμος έχει δίκιο. Δηλαδή, είναι τόσες πολλές οι αιτήσεις οι οποίες υποβληθήκαν και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή δυσκολευόμαστε με προσωπικό για να μπορέσει να τις αξιολογήσει. Δεν και όλα αυτά πριν να τεθεί σε εφαρμογή και το σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλους. Και εκεί θα θέλετε περισσότερο. Ναι, για το φωτοβολταϊκά για όλους, ένας από τους λόγους τους οποίους επιμένω είναι να διορθωθεί η ψηφιακή πλατφόρμα. Να υπάρχουν άτομα να υποστηρίζουν τις αιτήσεις των πολιτών, ώστε να μην ερχόμαστε σε αυτά τα παραδείγματα που μόλις έχετε αναφέρει, από τον Μάιο να έχει γίνει αίτηση για το εξοικονομώ αναβαθμίζω και ακόμη να έχει πάρθει η απάντηση. Όμως δεν σημαίνει ότι είναι απόρριψη. Θα πάρει την απάντηση, πιθανώς να είναι και έγκριση, αλλά να γίνει να μας δώσετε αλλά λίγο αν έχουν χρόνο. Πληρώσει ήδη, αφού είναι ο σκοπός, έτσι, να κάνουν την επένδυση, να έχουν όμως και την... ή όχι. Αλλά δεν εξετάζεται, δεν ξέρω. Μάλιστα. Είναι ουσιαστικά, συνήθως υπάρχει και άλλο μέρος κεφαλαίου το οποίο βάζει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης και περιμένει την επιδότηση από το κράτος. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαναστασίου. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας καλή συνέχεια και σε εσάς.